Κυρία κορίτσια, αύριο έρχεται ο διάδοχος. Ποιος πιανού? Όταν επιστρέψει, θα μπει στην επιχείρηση. Φυσικά. Είναι μοναδικός κληρονόμος. Εντάξει, ένα αστείο έκανα. Από αυτό το αστείο παραλίγο όμως να απολύσουν την ελπίδα. Και από ό,τι μου έχει πει η φιλενάδα μου, βλέπεστε τακτικά, ε. Βρήκα δάσκαλο. Δάσκαλο ή δασκάλα. Με σένα όμως δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή με κέρδισες. Είσαι αχάριστη μαζί του, Κάτια. Αντίθετα, του είμαι ευγνώμων. Ο Μάνος μου χάρισε ένα εξαίσιο πλάσμα. Το φάνη. Πάλι σε πήρε ο ύπνος στην πολυθρόνα. Είχε διαχώθηκες. Νόμισες ότι πέθανα. Εγώ, κύριε Γαλανέ, του είπα να μην σας ξυπνήσει. Αλλά εκείνος επέμενε. Σίγουρα είμαι ξυπνιός. Τι τώρα, αφού σε σκούντιξα 2-3 φορές. Τότε αυτό το κορίτσι που είναι μέσα στο δωμάτιο είναι πραγματικότητα, δεν ονειρεύομαι. Θα σας συστήσω. Πατέρα η Ελπίδα, ο πατέρας μου ο Ανδρόνικος. Πολύ ωραίο κορίτσι και πολύ ωραίο όνομα. Αν η Ελπίδα έχει μορφή, σίγουρα θα σου έμοιαζε. Τι όμορφο είναι αυτό που είπατε τώρα. Μέσα από την καρδιά μου, Νικόλα. Μήπως σε γνωρίζω, Ελπίδα. Κι εγώ το ίδιο. Μπαμπά, η Ελπίδα εκτός από κούκλα είναι και υπέροχη μαγείρισα. Θα μας μαγειρέψει μία από τις σπεσιαλιτέ της. Α, ωραία. Θα έχουμε τη χαρά να φάμε φαγητό από τα δύο θεϊκά αυτά χεράκια. Αφήστε το να λέει, υπερβάλλει τώρα. Απολύεσαι από μαγειράς. Πώς λαμβάνεσαι. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. Find a new one. And don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. Επιτέλους να φάμε και κάτι ελαφρώς ανθυγιεινό σε αυτό το σπίτι. Έχει να μπει εδώ κρέμα γάλακτος από πέρσι. Λίγη έβαλα, κύριε Ανδρονική, είσαι έσαι για τη γεύση. Δεν πρόκειται να σας πειράξει. Όχι, παιδάκι μου, δεν είμαι άρρωστος, αλλά είναι μπερδεμένο. Θα χρειαστεί να κάνετε μια εξαίρεση. Διότι η συνταγή μου χωρίς κρέμα γάλακτος και. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, πού βρίσκομαι? Στην Άπο Ανατολή. Εγώ που έχω πάει εκεί δεν έχει καμία σχέση με τη διακόσμηση αυτή. Τι είναι αυτά τα φανάρια? Δεν θα τα αντέξω το μάθημα καλεσθησίας από σένα να χαρείς. Δεν μου είπες ότι οργανώνεις αποκριάτικο πάρτι και δεν εδίμωσα τη στολή μου. Τώρα ξέμεινες από κακίες και επαναλαμβάνεσαι, αλλά σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα για να ασχοληθώ μαζί σου. Ναι, θα υποδεχθείς το γιο μου, φυσικά. Ό,τι καλύτερο έχεις κάνει στη ζωή σου. Πάλι καλά που τον γνωρίζεις. Α, δεν είμαι άδικη εγώ, το αντίθετο. Δίνω στον καθένα τη θέση που του αξίζει. Γι' αυτό προετοιμάζεις το Φάνη για διαδοχό σου. Τον θεωρείς πιο έξυπνο και πιο ικανό από το Μάνο. Ο Φάνης έχει πάρει από μένα 100%. Ένα γερό άλογο κούρσας με μοναδικό στόχο ζωής να κερδίζει τα στοιχήματα. Πάω να πάρω το άλογο σου από το αεροδρόμιο. Τώρα βέβαια ίσως να σε δείξα και λίγο. Σίγουρα ο Φάνης θα έχει πάρει και κάτι από σένα. Τώρα μάλιστα. Πάω για μετάλλιο. Είπες, πουλάκι μου, ότι έχει κίνηση και πρέπει να βιαστώ. Μην μπερδευτείς μόνο και χάσεις τον δρόμο. Ω, Δεσποινής, Ξένια, τι όμορφο που είναι το φόρεμά σας. Σας πηγαίνει πολύ. Σίγουρα θα αρέσει και στη θεία σας. Ναι, θέλω να την ευχαριστήσω. Σήμερα είναι η μέρα της. Βέβαια. Στο Φάνη έχει πολλή αδυναμία. Όταν τον δείτε θα το καταλάβετε. Με συγχωρείτε. Έφερα τα καναπεδάκια και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Με συγχωρείτε. Ελπίδα. Ξένια. Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα. Χριστέ μου, πώς έχεις αλλάξει έτσι, τι όμορφη που είσαι. Είναι απίστευτο. Μη μου πεις ότι δουλεύεις και εσύ για την κυρία Καλυφατίδη. Παιδί μου, χάθηκες. Η πιατέλα δεν είναι για εδώ, είναι για τον κήπο έξω. Να την πας εσύ, δεν βλέπεις ότι μιλάω με την κοπέλα. Τι περιμένεις, μη κοιτάς. Πάρτι. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι πρέπει να μου εξηγήσεις κάποια πράγματα. Έχω να σου πω πολλά. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
Ξένια, τι συμβαίνει, κάτι μου κρύβεις. Εγώ σε ξέρω πολύ καλά, μπορώ να σε καταλάβω. Τι κρύβεις? Άκουσε με, Ελπίδα. Το τελευταίο διάστημα έχουν συμβεί πολλά. Αλλά θα σου πω όλη την αλήθεια. Πρέπει όμως να πάμε κάπου αλλού για να μιλήσουμε. Κάπου πιο ήσυχα. Για σένα τα φύλαξα. Δεν περίμενα βέβαια ότι θα σε δω σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σταμάτα να περπατάς πάνω κάτω και πες μου τι συμβαίνει. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ωραία, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Ξένια, που έχεις μπλέξει? Τι κάνεις μέσα σε αυτό το σπίτι ντυμένη με αυτά τα ρούχα? Στο τηλέφωνο μου μίλησες για μια σοβαρή δουλειά, αλλά δεν μου είπες τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί δεν με εμπιστεύεσαι? Μη βάζεις διάφορα με το μυαλό σου. Θα σου τα εξηγήσω όλα. Αλλά πρώτα πρέπει να σου πω κάτι και θέλω να φανείς δυνατή. Ωραία, πες μου. Ό,τι και αν είναι μαζί θα το αντιμετωπίσουμε. Τη μέρα που έφυγες από το ναύπλιο, η κυρία Λίκη έπαθε έμφραγμα. Τι πράγμα? Τώρα είναι καλά? Πέθανε την ίδια μέρα. Όχι, δεν μπορεί. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί. Κι εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γιατί δεν μου το είπες? Ούτε εσύ ούτε κανένας, σας έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο. Γιατί δεν μου το είπες? Είπαμε, δηλαδή οι κυρίες το αποφάσισαν, να μην σου πούμε τίποτα. Σκεφτήκαμε ότι αν το μάθαινες θα τα παρατούσες όλα και θα γυρνούσες πίσω. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό? Εσύ ήξερες τι σήμαινε για μένα. Έφυγε και δεν ήμουν ούτε στην κηδεία της. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις? Έλα, μη θυμώνεις. Εσύ να σκεφτόμουν. Ξέρεις τι θα γινόταν να το μάθαινες? Θα σου έκοβε τη φόρα. Έφυγε και δεν της είπα ούτε αντίο. Σου έδωσε την ευχή της για την καινούργια σου ζωή. Τώρα κι εσύ πρέπει να την κάνεις περήφανη. Η κυρία Λίκη ήταν σαν μητέρα μας. Σε αυτήν οφείλουμε ότι είμαστε. Τώρα είμαστε διπλά ορφανές. Και το πέρασες όλο αυτό μόνη σου. Τι να έκανα? Θα μου λείψεις τόσο πολύ. Και εμένα. Δεν φαντάζεσαι πόσο. Εδώ. Α, είσαι πολύ πιο όμορφη από ό,τι σε άφησα. Και εσύ έχεις αλλάξει πολύ. Τι έγινε? Έχασες τη βαλίτσα σου? Έκαναν αέρανο για να σου μαζέψουν ρούχα? Όχι, αγάπη μου, δεν είναι η βαλίτσα μου. Ήμουνα μπροστά όταν πέθανα. Εγώ κάλεσα τη στενοφόρο. Της κρατούσα το χέρι όταν ξαφνικά αποφάσισε, δηλαδή μάλλον αυθόρμητα της ήρθε, να μου αποκαλύψει ποιοι είναι οι γονείς μου. Μου έδειξε πού βρισκόταν ο φακελός μου και μετά έφυγε. Ήθελε να μου δώσει την ευκαιρία να αποκτήσω την οικογένεια που στερήθηκα. Δηλαδή, ξέρεις ποιοι είναι οι γονείς σου? Είμαι η εγγονή της Κάτιας Καλυφατίδη. Απίστευτο, δεν είναι? Καταπληκτικό. Χαίρομαι για σένα. Όχι, πραγματικά χαίρομαι για σένα. Είμαι σίγουρη. Καλά, έγινε κάτι τέτοιο και εγώ δεν το ξέρω. Γιατί δεν μου το είπες, γιατί εξαφανίστηκες έτσι?
Δεν ήταν εύκολο. Έλα λίγο στη θέση μου. Εσύ πώς θα αισθανόσουν αν ξαφνικά μάθαινες ποιοι είναι οι δικοί σου? Εντάξει, στην αρχή σίγουρα θα τα έχανα, αλλά μετά φαντάζομαι ότι σε σένα θα το έλεγα. Εμείς οι δύο μοιραζόμαστε τα πάντα, έτσι δεν είναι? Ωραία, και εγώ σου λέω πως αν μάθαινες κάτι τέτοιο δεν θα τολμούσες να το πεις στον ίδιο σου τον εαυτό. Μα γιατί? Γιατί εσύ αυτό ήταν που ήθελες? Γιατί φοβόμουν πως δεν είναι αλήθεια. Νόμιζα ότι ήταν ένα όνειρο. Και έπειτα δεν ήξερα αν η υποτιθέμενη οικογένειά μου θα χαιρόταν που θα με γνώριζε, αν θα με δεχόταν. Μην ξεχνάς ότι εκείνοι με παράτησαν. Έχεις δίκιο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Μπορεί να σου φαίνεται απλό και ωραίο, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν ήρθα στην Αθήνα πήγα κατευθείαν να βρω την Κάτια. Στην αρχή δεν με πίστευε. Νόμιζα ότι της λέω ψέματα. Αφού αναγκάστηκα να της δείξω το φάκελό μου για να την πείσω. Αυτό πως σου ακούγεται? Τρομερό. Και το πέρασες όλο αυτό μόνη σου? Δεν είχα άλλη επιλογή μέχρι να ερεμίζουν τα πράγματα. Και εσύ ήσουν εξαφανισμένη. Κι εγώ που νόμιζα ότι με απέφευγες. Ήσουν ο μόνος άνθρωπος που ήθελα να μιλήσω. Είχα έρθει στην πανσιόν να σε βρω, αλλά είχες φύγει. Μετά έχασα τελείως τα ίχνη σου. Ξενιά, μου λες όλη την αλήθεια? Τώρα τι είναι αυτό πάλι? Δηλαδή τι θα μπορούσα να σου κρύβω? Δεν ξέρω. Όταν τακτοποιήθηκε η κατάσταση, γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να μου το πεις? Πρώτα σε σένα ήρθα. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο. Περίμενα λίγο να ηρεμήσω και να κατασταλάξουν και μετά θα ερχόμουν να σε βρω. Αλλά τελικά με βρήκες εσύ. Δεν είναι τρελό? Μαγικό. Και δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει. Από τότε που ήρθα στην Αθήνα όλο τέτοια πράγματα γίνονται. Τώρα που βρεθήκαμε θα μου τα πεις όλα. Χαίρομαι πολύ για σένα που βρήκες αυτό που πάντα ήθελες. Σου αξίζει να είσαι ευτυχισμένη. Απίστευτο, δεν είναι? Και κάτι παραπάνω. Ένα μικρό θαύμα. Έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Τον τελευταίο καιρό ανακαλύψα πραγματικά τον εαυτό μου. Και... Πού είναι ο έγγονός μου? Επιτέλους! Αγάπη μου! Πού κρυβώς να έρθεις η ώρα? Καλώς όρισες, αγόρι μου, στο σπίτι σου. Αχ, μην μου πεις ότι αυτό είναι το τελευταίο look στο Λονδίνο. Δεν θα το πιστέψω. Θέλω να μου πεις όλες τις λεπτομέρειες. Πώς σου φέρεται η Καλυφατίδη? Όχι και άσχημα. Αν και μπορώ να σου πω ότι περνάω ακόμα από εξετάσεις. Εσύ? Κανονικά εκείνη θα έπρεπε να περνάει που σ' άφησε νεογέννητη μέσα στο ίδρυμα. Είχε τους λόγους της. Μη με κοιτάζεις έτσι. Κι εγώ στην αρχή ήμουν πάρα πολύ θυμωμένη μαζί της. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είχε μετανιώσει πραγματικά για αυτό που έκανε. Και για μένα αυτό είναι που έχει σημασία. Την έχω ήδη συγχωρήσει. Δηλαδή, είσαι αδερφή του Φάνη? Έτσι δεν λέγεται ο εγγονός της που έρχεται σήμερα από το εξωτερικό? Όχι, εγώ έχω άλλους γονείς. Η Κάτια έχει δύο γιους. Και πώς είναι, τους έχεις γνωρίσει? Δεν τους έχω δει ποτέ. Δεν μένουν εδώ, δεν ξέρω καν αν βρίσκονται στην Αθήνα. Κανένας δεν μιλάει για αυτούς. Πολύ περίεργο αυτό. Η Κάτια με παρακάλεσε να κάνω λίγη υπομονή και θα μου αποκαλύψει όλη την αλήθεια. Πρέπει να με γνωρίσει πρώτα, καταλαβαίνεις? Για πες μου, πώς αισθάνεσαι που ξαφνικά είσαι η εγγονή μιας τόσο πλούσιας γυναίκας? Ανιψιά. Η Κάτια με δέχτηκε στο σπίτι της υπό τον όρο να παριστάνω ότι είναι θεία μου. Και εσύ? Και δηλαδή δεν κατάλαβα, ντρέπεται για σένα? Όπως μου ήρθε με ένα ξαφνικό, το ίδιο ήταν και για εκείνη, τι νομίζεις? Πώς μπορείς να υποκρίνεις σε κάποια άλλη από αυτή που είσαι? Εσύ είσαι τόσο καθαρός άνθρωπος, δεν έχεις κανένα λόγο να λες ψέματα. Ξένια, γιατί παίζεις το παιχνίδι αυτής της τρελής? Ορίστε, γι' αυτό δεν σου έλεγα την αλήθεια τόσο καιρό. Ήξερα ότι δεν πρόκειται να καταλάβεις. Ότι κι αν είναι η Κάτια, είναι η οικογένειά μου. Επιτέλους ανήκω κι εγώ κάπου. Νόμιζα ότι θα χαιρόσουν με αυτό. Φυσικά και χαίρομαι, με συγχωρείς. Αλλά δεν θέλω να υποτιμάς τον εαυτό σου. Απαιτώ να φέρονται καλύτερα στην αδερφή μου. Αν δεν σου έφταναν τα λεφτά που σου στέλναν οι γονείς, να μου το έλεγες. Εγώ δεν θα σε άφηνα ποτέ να ψωνίσεις από τις υπαίθριες αγορές του Λονδίνου. Δεν το αρνηθήκαν ποτέ τίποτα. Μαμά, ηρέμησε.
Γιαγιά στείλεται. Γιαγιά, γιαγιά. Κάτια. Ό,τι πεις λοιπόν, η Κάτια δεν εννοεί αυτά που λέει. Πρέπει να χαρίσεις πάρα πολύ που μου είδες, έτσι. Πόσο μου έχει λείψει αυτό το χαμόγελο. Γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα πάρτι καλωσορίσματος. Αποκριάτικο, όπως λέει η μητέρα σου. Μπα, τώρα το εκτίμησες το χιούμορ μου, Κάτια. Λοιπόν, για πες μας, εσύ τι ντύθηκες φέτος. Γιατί τι έχω, δεν σε καταλαβαίνω. Α, σε κατάλαβα εγώ. Εξωγήινος. Welcome home, E.T. Έχει δίκιο η Κάτια, δείχνεις πολύ ταλαιπωρημένος. Πήγαινε τώρα να κάνεις ένα ντουσάκι να αλλάξεις, γιατί θα είσαι και κουρασμένος από το ταξίδι. Νιώθω μια χαρά. Απλά θέλω να δω τους άλλους. Πες μου ότι έχουν έρθει και τα παιδιά. Μέσα είναι όλοι. Τέλεια. Αλλά είναι αγίνα να τους αφήνουμε να περιμένουν. Και θα εμφανιστείς έτσι, παιδί μου. Μόλις θα δουν οι φίλοι σου, θα πάθουν πλάκα. Ντυμένος αφρικιό. Μπα, δεν νομίζω, μαμά. Οι φίλοι μου ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό. Δεν μου λες. Έκανα και κανένα τατουάζ. Άντε πήγαινε τώρα να αλλάξεις και μας προσμένει ο κόσμος. Μπαμπαμπα, τι βλέπω. Επιτέλους συμφωνείτε και σε κάτι εσείς οι δύο. Ευτυχώς, το χιούμορ σου δεν το έχασες. Λοιπόν, για την ώρα θα έρθεις όπως είσαι, αλλά μη σε δω στην εταιρεία. Εκεί κοστούμι και γραβάτα απαραίτητο. Κάτια μου, εσύ. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Αντίθετα, με σένα, μωρό. Έλα, κουκλά. Για πες μου τώρα, πώς είναι να έχεις οικογένεια? Δεν ξέρω ακόμα. Όταν γνωρίσω τους γονείς μου θα σου πω. Σίγουρα θα τους βρεις. Κάποιος τα ξέρει για αυτούς, δεν μπορεί να εξαφανίστηκαν. Ναι, αν συνεχίσω να μένω με τη γιαγιά μου, πιστεύω πως θα βρω μια άκρη. Φυσικά, μη χάνεις το κουράγιο σου. Τώρα είσαι πολύ κοντά. Η Κάτια δεν μιλάει ποτέ για αυτούς. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αν κερδίσω την καρδιά της θα μου πει όλη την αλήθεια. Ναι, για να κερδίσεις την καρδιά της θα πρέπει πρώτα να βρεις που είναι. Γιατί το λες αυτό? Είναι πολύ απότομη και απαιτητική. Απάνθρωπη με όλους. Τη γνωρίζεις? Φυσικά, είναι το αφεντικό μου. Δουλεύω σαν βοηθό στην κουζίνα της. Μα καλά, πώς. Θέλω να πω, πού τη βρήκες εσύ αυτή τη δουλειά? Εντελώς τυχαία. Θυμάσαι τότε που σου έλεγα ότι μου κλέψαν τα λεφτά? Την ίδια μέρα διάβασα την εφημερίδα, είδα την αγγελία και να με. Δηλαδή τυχαία? Εντελώς. Απίστευτο, δεν είναι? Να προσληφθώ από τη γιαγιά σου την ίδια στιγμή που τη βρίσκεις κι εσύ. Όταν σε είδα πριν, νόμιζα ότι σε είχαν φέρει μόνο για το πάρτι. Πολύ περίεργη σύμπτωση. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Θυμάσαι τι μας έλεγε η κυρία Λίκη? Πίσω από κάθε σύμπτωση κρύβεται ο Θεός. Μπορεί να γίνανε όλα αυτά για να ξαναβρεθούμε πάλι μαζί. Κύριε Φάνη! Ευθυμία μου! Αγάπη μου! Τι κύριο σιχεριά είναι αυτά, θα σε μαλώσω, ε! Τώρα πια εσύ έγινες ολόκληρος άντρας. Για να σε δω, παιδί μου, για να σε δω. Εσύ παραμεγάλωσες. Φαίνεται σου έκανε πολύ καλό ο αέρας εκεί στα ξένα που πήγες, ε! Δεν έχεις να μου πεις τίποτα άλλο? Πώς δεν έχω. Ομόρφινες, βρε, ομόρφινες πολύ. Για να σε δω, παιδί μου. Καλά, εγώ πάντα το έλεγα ότι θα κάψεις καρδιές άμα μεγαλώσεις. Αχ, επιτέλους και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα την εμφάνισή μου. Κατάλαβα. Σε μαλώσαν, ακόμα δεν ήρθες επειδή δεν φοράς κοστούμι, ε? Αγάπη μου, μην τους ακούς. Εσύ μόνο ξέρεις τι έχει σημασία. Αχ, Ευθυμία μου. Αν δεν είχα και εσένα, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα είχα γίνει τώρα. Φάνη μου, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθες. Άνοιξε το σπίτι. Αλήθεια, πώς πάνε τα πράγματα εδώ? Όπως ακριβώς τα άφησες. Στρατιωτική πειθαρχία και νοσοκομιακή γαλήνη. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε καιρό να τα πούμε όλα αυτά. Εσύ τώρα θα ευχαριστηθείς τους φίλους σου, το πάρτι σου. Δεν τα λέμε κι εσύ. Φιλάκι, Γιάννη. Τώρα που σε βλέπω, μου περνάνε διάφορα πράγματα από το μυαλό. Σαν τι? Αχ, προτιμώ να σου δείξω. Τι έχεις το πονηρό μυαλό σου? Μόλις τελειώσουμε αυτό το παιδικό πάρτι, θα σου τα εξηγήσω όλα. Και μετά από τόσο καιρό έχω να σου πω πάρα πολλά. Όχι και τόσα πολλά. Το τριήμερό μας όταν είχα έρθει, το ξέχασες? Μπορώ να μου κάνω λίγες ώρες μαζί σου. Χρειάζομαι διάρκεια. Μόλι. Σε ένα δωμάτιο. Χωρίς να μας συναντεί κανείς. Έπρεπε να το πεις και σε καμία κουβέντα. Πατέρας του είσαι. Ας μην τον πάρουμε από τα μούτρα τώρα, πρώτη μέρα που ήρθε. Λες να το έκανα για να μας σοκάρει.
Δεν αποκλείεται. Όλοι οι νέοι πειραματίζονται με τον ντύσιμο, με τα μαλλιά του. Φάση είναι, θα του περάσει. Ελπίζω να έχει δίκιο. Και στο κάτω-κάτω τώρα ήρθε από το Λονδίνο. Δώσ' του λίγο χρόνο να προσαρμοστεί. Αρκεί να μην έφερε και τίποτα παλαβές ιδέες μαζί με τα κουρέλια που φοράει. Πάντως, νιώθω πάρα πολύ τυχερή με τη δουλειά. Τώρα που έχασα και τα λεφτά και δεν μπορώ να γραφτώ στη σχολή. Λυπάμαι που έγιναν έτσι τα πράγματα. Α, εγώ καθόλου. Ίσα-ίσα νιώθω πολύ τυχερή. Από τότε που ήρθα στην Αθήνα γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Και τώρα που μένεις? Με φιλοξενούν κάτι φίλες, προσωρινά δηλαδή, μέχρι να πληρωθώ και να πιάσω το δικό μου σπίτι. Δεν φανταζόμουν πως είχες ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Εντάξει, πάνω αυτά τώρα, πέρασαν. Φαντάζεσαι να βρω κι εγώ την οικογένειά μου όπως εσύ και να ήταν πλούσιοι σαν τους δικούς σου. Ακόμη και σε αυτό αχώριστες, ε. Αλλά εγώ δεν έχω καμία ελπίδα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι η κυρία Λίκη πέθανε και πήρε το μυστικό μου μαζί της. Αλλά ούτε κι εγώ έχω κάποια πρόθεση να ψάξω για το φάκελό μου. Σημασία έχει ότι βρήκες εσύ την οικογένειά σου. Εσύ τους είχες μεγαλύτερη ανάγκη, ε. Αυτό είναι αλήθεια. Και για τους γονείς σου να μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρη πως θα τους βρεις, τώρα είσαι πολύ κοντά. Και να δεις πως εκείνη η μέρα θα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου. Έλα, μην κλαις, βάλω κι εγώ τα κλάματα. Λοιπόν, πρέπει να φύγω, θα με ψάξω και στο τέλος θα τη χάσω τη δουλειά μου. Τώρα που σε βρήκα δεν πρέπει να σε ξαναχάσω, ε. Α, θέλω μια χάρη. Μην μιλήσεις σε κανένα για αυτά που σου είπα. Βασίζομαι στην αιχμηδιά σου. Λες να υπήρχε περίπτωση να σε προδώσω? Θα το έκανες ποτέ εσύ αυτό σε μένα? Χρειαστεί να το ξαναπώ. Μικρές ποσότητες στα πιάτα. Και όλο αυτό το σουσάκι που μαγειρέψαμε, τι θα το κάνουμε, θα το πετάξουμε? Αμαρτία είναι. Ρωτά, δεν αστειεύομαι. Το επόμενο πιάτο που θα δω να φουλάρεις με σούσι, θα σε στείλω στον πάγκο με τις σάλτσες. Όχι, εκεί δεν το αντέχω. Συγγνώμη που σας άφησα μόνο τόση ώρα. Άντε, γιατί μόνο μου δεν βγάζω άκρη μαζί της. Πού είσαι, βρε κοριτσάκι μου, εσύ? Να σου πω την αλήθεια, με τη δουλειά σε ξέχασα. Δεν το πιστέψετε, πια συνάντησα. Την Ξένια, τη φίλη μου από το ορφανοτροφείο. Δουλεύει κι αυτή εδώ? Όχι ακριβώς, περίπου. Μη μου πεις, είναι καλεσμένη στο πάρτι? Ναι, ναι, γιατί εδώ μένει. Ως τι? Ως ανιψιά της κυρίας Καλυφατίδη. Η φίλη σου ανιψιά της Κρουέλλας? Λοιπόν, κορίτσια, στις δουλειές μας. Δουλειά, έλα. Καλώς την όμορφη. Δεν μπορείς να φανταστείς ποια συνάντησα πριν από λίγο. Τη Βίκυ Καγιά. Τι λες? Γιατί με τους πλούσιους που ταραβερίζεσαι τώρα, ξέρεις πόσους διάσημους θα γνωρίσεις. Μπορεί. Προς το παρόν όμως συνάντησα την Ελπίδα. Πού? Εδώ. Δουλεύει για την Κάτια στο catering. Απίστευτο. Καθόλου. Εγώ στο είπα. Είναι γάτα η μικρή. Να την προσέχεις. Ξεκόλα. Δεν είναι καθόλου υποψιασμένη. Το αντίθετο μάλιστα. Μα καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσες εταιρείες στην Αθήνα εδώ βρήκε να δουλεύει. Την τράβηξε η γιαγιά της τηλεπαθητικά, φαίνεται. Αν δεν σταματήσεις να λες αηδίες, θα στο κλείσω. Μιλάω πολύ σοβαρά. Δεν έγινε τίποτα. Να σου πω, αυτή τι έκανε όταν σε είδε? Ό,τι ακριβώς κι εγώ. Κοιταζόμαστε σαν τις χαζές. Ψυχραιμία. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Όχι βέβαια πως το έχω ξανακούσει. Μα τι ήθελε και μου κουβαλήθηκε εδώ? Και τα πράγματα πήγαιναν τόσο καλά. Η ιστορία έχει τόσο πολύ ψωμί που δεν πρόκειται να αφήσω κανένα να μου τη χαλάσει. Εσύ τη χάλασε τη δουλειά, μην ξεχνιέσαι. Δεν μου αρέσει πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Δηλαδή, τι τώρα θα την έχω συνέχεια με στα πόδια μου? Έχεις δίκιο. Τώρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Μία λάθος κίνηση και θα τα δεινάξει όλα στον αέρα. Αισθάνομαι σαν κάποιος να παίζει μαζί μου, σαν να με κοροϊδεύει. Κοίτα να ηρεμήσεις, γιατί δεν σε ακούω καθόλου καλά. Λοιπόν, το καλύτερο είναι να μου βρεις μια δουλειά στην Αθήνα, να έρθω για να μπορώ να σε στηρίζω. Γιατί δεν ξέρω, εσύ μπορεί να κάνεις μια βλακεία. Αυτό ξεχασέ το. Στο έχω ξαναπεί, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
Εδώ την έχεις ακούσει κανονικά. Γι' αυτό ανησυχείς. Κάνε λίγη υπομονή μέχρι να στρώσουν τα πράγματα. Δεν θέλω να με υποψιαστεί κανείς. Και με τις βιασύνες θα τα κάνουμε χειρότερα. Σε έχω πεθυμίσει, βρε αγάπη. Δεν μπορώ άλλο μακριά σου. Εσένα, δεν σου έχει λείψει ο Τζόρτζη σου? Πολύ. Αλλά να κάτσεις εκεί που κάθεσαι. Τώρα έχω να σκεφτώ πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Θα σου πει τίποτα, ανησυχώ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ από την τελευταία φορά που τον είδαμε. Σχεδόν δεν τον αναγνωρίζω. Και θα ξαναλλάξει, αρκεί να μην του πηγαίνουμε κόντρα. Μια φάση είναι και τίποτα περισσότερο, είμαι βέβαιος. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Και αν θέλει να κάνει την επανάστασή του? Αποκλείεται, είναι όριμος για τέτοιες αηδίες. Ελπίζω να είναι όπως τα λες. Αλλιώς δεν μας συμφέρει καθόλου. Ηρέμησε λίγο. Κοίτα πόσο ευτυχισμένος είναι. Απόλαυσε επιτέλους το γεγονός ότι γύρισε. Θέλετε να σας φέρω κάτι? Τα χάπια μου. Ό,τι πείτε. Την προσοχή σας λίγο, παρακαλώ. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και κυρίως την οικογένειά μου για αυτό το υπέροχο καλωσόρισμα. Με κάνατε να συνειδητοποιήσω πόσα έχανα τόσο καιρό που έλειπα από την Αθήνα. Κάποιοι από εσάς με βρίσκεται αλλαγμένο. Και για να απαντήσω στα κακόβουλα σχόλια, όχι. Δεν με απήγαγαν εξωγήινοι. Απλά έχω αλλάξει. Ριζικά. Δεν είμαι πλέον ο Φάνης που γνωρίζατε. Στο Λονδίνο γνώρισα κάποιους πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπου ανοίξαν το μυαλό μου και τους ορίζοντές μου. Τόσα χρόνια νιώθαν ολοκλήρωτος. Παρά την αγάπη που είχα, την στήριξη, το ενδιαφέρον, πάντα κάτι έλειπε. Το δικό μου ιδανικό. Επιτέλους όμως το βρήκα. Και πλέον ξέρω τον προορισμό μου. Θα αφοσιωθώ στην προστασία του πλανήτη και στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Να είμαστε όλοι καλά. Δεν μπορεί. Έχει μεθύσει το παιδί, δεν ξέρει τι λέει. Τρελάθηκε ο γιος μου, δεν μπορεί να το εννοεί. Του κάνει να πλύσει εγκεφάλου, δεν εξηγείται διαφορετικά. Οι οικολόγοι ούτε τον εαυτό τους δεν μπορούν να σώσουν. Έχουν βλέψει και για τον πλανήτη. Έτσι είναι. Από τότε που οι νέοι έχασαν το ενδιαφέρον τους για την πολιτική, βρήκαν άλλα να ασχολούνται. Πάντως εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να αφήσω τον εγγονό μου να χαραμίσει τη ζωή του για αυτές τις βλακίες. Ας μην φέρνουμε την καταστροφή, θα του περάσει. Με συγχωρείς. Δηλαδή εσύ τώρα θα διαδηλώνεις έξω από το εργοστάσιο του μπαμπά μου? Αν τα ρηπογόνα επίπεδα είναι επικίνδυνα, πολύ πιθανό. Θα ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις, αντί για μας. Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά πρέπει να σου συστήσω κάποια. Γεια. Καινούργιο άτομο στην παρέα. Τελικά έχασα πάρα πολλά επεισόδια του καιρό που έλειπα. Συμμαζέψου. Και από εδώ η ξένια. Ανιψιά της γιαγιάς σου. Τι ανιψιά της Κατιάς? Mm. Μια ανιψιά που δεν γνωρίζω. Είμαι από τη Μυτιλίνη γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ που γνωρίζω το πιο εμπνευσμένο μέλος της οικογένειας. Έλα, υπερβάλλεις. Καθόλου. Θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Πραγματικά. Και εξίσου σημαντικό να βλέπεις ότι οι προσπάθειές σου βρίσκουν ανταπόκριση. Σε μένα σίγουρα. Δεν μπορεί να μιλάει έτσι ο γιος μου. Εντάξει τώρα, δεν είπε τίποτα φοβερό. Εκεί έξω δεν ήσουν κι εσύ? Δεν άκουσες τις βλακίες που σε φούρνησε? Προσωπικά δεν άκουσα καμία βλακία. Καλά, αυτού του έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Εσύ τι έχεις πάθει? Τον στείλαμε να σπουδάσει και χάσει και το λίγο μυαλό που είχε. Προσπάθησε να ηρεμήσει, παρακαλώ. Δεν είναι και τόσο κακό να έχει τα πιστεύω του και τα ιδανικά του. Τι μας λες? Μήπως θέλεις και εσύ να κάνεις την επανάστασή σου, αυτή που δεν έκανες στα νιάτα σου? Εγώ δεν άκουσα πάντως τίποτα το τρομερό. Μην του δίνουμε έκταση που δεν έχει. Και στο κάτω-κάτω είναι η μέρα του. Μην του τη χαλάς. Το μόνο που χάρηκα είναι η Κάτια. Την πρόσεξες πως τον άκουγε? Της είχε σηκωθεί η τρίχα. Η Κάτια σίγουρα θα το ξεπεράσει. Μην υποτιμάς την αδυναμία που έχει στο Φάνη. Ό,τι και να της πει θα το δεχτεί. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Κοίτα μόνο μην ξεθάψει από πουθενά τον Ηλία και μας πετάξει στο δρόμο. Δεν αστείευομαι, μάλλον κινδυνεύουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά πατέρας του είσαι. Κανόνισε να το συνεφέρεις. Να σας συστήσω την ξένια που σας έλεγα. Είναι η αδερφική μου φίλη. Η Ντορίτα και η Μέρη. Χωρίς αυτές δεν ξέρω τι θα έκανα. Μέχρι στο σπίτι που με βάλανε.
Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας που τη φιλοξενείτε. Δεν κάναμε και τίποτα. Άλλωστε η Ελπίδα είναι χρυσό κορίτσι. Μας έχει πει τα πάντα για σένα. Μέχρι και τι νούμερο παπούτσι φοράς. Όχι, το νούμερο δεν σας το είπα. Το χρώμα όμως μπορεί. Έτσι είναι, είμαστε παραπάνω από φίλες. Κάτι σαν αδερφές. Για την Ελπίδα σίγουρα. Φοβερή σύμπτωση. Όταν μας είπε η Ελπίδα ότι είσαι ανιψιά της κυρίας Καλυφατίδη, δεν το πιστεύαμε. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα. Σημασία έχει ότι ξαναβρεθήκαμε. Φυσικά. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν άρχισες να βρεις καινούργιες φίλες. Εδώ εσύ βρήκες ολόκληρη οικογένεια και μάλιστα πλούσια. Είναι που η Ελπίδα είναι καταπληκτικό παιδί. Γι' αυτό. Και να σου πω την αλήθεια, θα σου την κλέψω. Σίγουρα. Πατέρα! Πατέρα, ετοίμασα φαΐ. Δεν έχω όρεξη. Βέβαια, πώς να πεινάς. Άμα πίνεις από το απόγευμα, αυτό θα το πάρω εγώ. Ναι, για να μου βάλεις πάγο και να το φέρεις πάλι πίσω. Αφού πρώτα φας. Μόνο διαταγές χρειάζεται να δίνεις, ε. Φάε, μην πίνεις. Ούτε 8 χρονών να ήμουν. 12. Τι 12, πει 12. Α, 12. Τι 12. Χρονών, πατέρα. Χρονών. Α, χρονών. Μερικές φορές είσαι χειρότερος από τους μικρούς μου ασθενείς. Τι αίδια θα φάμε πάλι σήμερα. Ψάρι με μαγιονέζα που έφτιαξε η Ελπίδα. Νομίζω ότι σ' αρέσει η μαγειρική της. Μια χαρά μαγείρισα είναι μικρή. Ευτυχώς που εμφανίστηκε κι αυτή, αλλιώς θα πεθαίναμε από δηλητηρίαση. Μου είπε η Ευθυμία ότι με ζήτησες. Κάθεσε. Πώς πέρασες το πάρτι, διασκέδασες? Και το ρωτάς, τα έχεις οργανώσει όλα άψογα. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία μέχρι σήμερα να βρεθώ σε μια τέτοια γιορτή.